έκανε κάποιο διάγγελμα με το οποίο ανακοίνωσε τη διανομή του πλεονάσματος στους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και την αναστολή του ΦΟΠΟΑ στα νησιά τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό. Ναι, καλύπτοντας έτσι, από ό,τι διαβάζω εδώ, όλο το πλεόνασμα του 2016, το οποίο είχε κερδίσει ο προϋπολογισμός του 2016. Θέλετε κάτι, κύριε Δέδια? Κύριε Πρόεδρε, για την τάξη του πράγματος μισό λεπτό και σας ευχαριστώ. Απλώς θέλω να σχολιάσω το εξής. Είναι περίπου ασύνηθες, γιατί και εγώ το διάγγελμα του Πρωθυπουργού το πληροφορήθηκα το περιεχόμενο από την κυρία συνάδελφο εντός εκτός της Βουλής. Είναι περίπου περίεργο, συνεδριάζοντας του Κοινοβουλίου επί του προϋπολογισμού, ο Πρωθυπουργός της χώρας να μην επιλέγει το βήμα του Κοινοβουλίου για να ανακοινώσει κάτι που αφορά κατ' ουσίαν και την οικονομία και τον προϋπολογισμό, αλλά να επιλέγει τις τηλεοράσεις. Φοβάμαι ότι δεν τη μάθω. Το Κοινοβούλιο φαντάζομαι θα μας τα πει βέβαια το Σάββατο. Έτσι. Φαντάζομαι ότι οι βουλευτές πρέπει να το μάθουν μετά τους υπόλοιπους Έλληνες. Μπορεί να είναι και τεχνικό, κύριε Ζένζια, να πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Δεν είναι τεχνικό, κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει. Θα δούμε. Δεν θέλω να σας καλάσω. Ναι, τι θέλετε. Κάτε από αυτό γιατί. Ορίστε. Τίποτα, εγώ μια ενημέρωση το είδα τώρα στο αυτό και είπα να κάνω μια ενημέρωση, μια και είμαστε αποκλεισμένοι εδώ και δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, αυτά που σας είπα. 2 μέτρα εξήγηλε. Προς το παρόν νομίζω ότι είναι κάποια μέτρα που θα έπρεπε να μας χαροποιούν όλους. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω συζήτηση.